ΠΑΟΚ, Μικόπουλος, Ολιβάρες, Κολοπούδας, Ζαφυρίου, Ζαγοράκης, Φρατζέσκος, Φρίζας, Μαραγκός, Νάκπε, Ζουκούλης, Ραμπούτλα, η 11 για τον Δικέφαλο, και από την άλλη πλευρά η πρώτη επίθεση που κόπηκε από τους αμυντικούς του ΠΑΟΚ για την Σπάρτα Τρνάβα. Να δούμε την ενδεκάδα. Γιακουμπέχ, Κάρχαν, Παύλους, Λάιτνερ, Χράμπαλ, Μπάλης, Τίτελ, Ουιλάκη, Τίμκο, Χόρκι και Λούχοβι. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Αυστριακός Στούκλικ. Μετά την σέντρα οι Σλοβάκοι ελέγχουν την μπάλα. Έδιωξε για τον ΠΑΟΚ ο Νάγκμπε. Και τώρα Μαραγκός. Αυτός είναι ο Αυστριακός διαιτητής συνάντησης, ο Στούκλικ. Τον αγώνα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό μέσω του δορυφορικού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Η επανεμφάνιση του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές οργανώσεις μπροστά στον κόσμο του σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, το γήπεδο της Τούμπας έχει γεμίσει εδώ και αρκετά λεπτά. Κάρχαν. Ο Ζαγοράκης που δοκιμάζεται σε ένα νέο ρόλο από τον προπονητή του ΠΑΟΚ Άγγελο Αναστασιάδη με το ξεκίνημα της φετινής περίοδου, από δεξιά σε ένα ρόλο αμυντικού μέσου. Πάσα από τον Μαραγκό δεν πέρασε. Χόρκι. Τίμκο. Προσπαθεί να κερδίσει και τα καταφέρνει ο Ζαγοράκης. Νάκμπε. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα βγήκε από τον Λάιτνερ. Ο πάγκος του ΠΑΟΚ με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Ζουμπούλης. Έκλεισε τον διάδρομο ο Κάρχαν και ένα πλάγιο από τον ΠΑΟΚ κοντά στο σημαίακι του κόρνου. Εδώ πάρει Ζουμπούλης. Και ο Λιβεριανός, ο Τζο Ενάκμπε, από τα νέα αποκτήματα του ΠΑΟΚ, θα κάνει αυτό το πλάγιο. Ζαγοράκης. Νάκμπε. Η σέντρα δεν ευνηδιάζει τον Πέτερ Γιάκουμπε, τον τερματοφύλακα που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Τάτα Πρέσοφ. Αυτός είναι Γιάκουμπε. Μπαλιά τώρα για τον Λούχοβι. Βγήκε ο Μιχόπουλος, άφησε την μπάλα και είναι τελικά out. Παρακινδυνευμένη η ενέργεια του Μιχόπουλου να βγει από τα δοκάρια του, δεν κατάφερε να διώξει την μπάλα που τελικά έφυγε out. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ στις εξέδρες είναι το μεγάλο στήριγμα της ομάδας εδώ και πολλά χρόνια και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πέρσι αναγεννήθηκε αγωνιστικά και κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο κύπελλο UEFA κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος, όταν έκανε πορεία πρωταθλητισμού και ενώ δεν τα είχε πάει καθόλου καλά στον πρώτο γύρο. Η Σπάρτα τώρα στην επίθεση με τον Ουιλάκη. Λούχοβι. Λούχοβι πέτυχε 3 γκολ στον αγώνα της πρεμιέρας σλοβακικού πρωταθλήματος και στη νίκη της Σπάρτα επί της Μπίστριτσα με 5-2. Ο Ουιλάκη και είναι ο Ραμπούτλα, ο Νοτιοαφρικανός που έδιωξε την μπάλα. Στο πλάγιο ο Ουιλάκη. Πέφτει δυνατά και διώχνει ο Φραντζέσκος. Περίπου 4 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα έβρεξε στη Θεσσαλονίκη, καταρρεκτοδός μάλιστα, και σίγουρα ο Κλωτάπητας είναι ολισθηρός. Θα το έχετε διαπιστώσει ίσως στις πρώτες προσπάθειες των παιχτών. Τώρα και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, ιδανικές θα λέγαμε για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σπάρτακ κέρδισε το πρώτο της corner στο παιχνίδι. Και ακούγονται και οι πρώτες φωνές από περίπου 50 Σλοβάκους που έχουν έρθει εδώ για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Στο corner ο Μάρεκ Ουιλάκη. Χρειάζεται προσοχή ο Τίτελ, που είναι ο καλύτερος Σλοβάκος ποδοσφαιριστής της τελευταίας τριετίας. Ο Τίτελ με το νούμερο 8 στη φανέλα. Ο ΠΑΟΚ τώρα αναπτύσσεται με τον Μαραγκό. Μπάλα για τον Φραντζέσκο, ήταν δυνατή. Θα φύγει out.
Αναγνωριστικά είναι τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Και αν ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από 5 χρόνια σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, η Σπάρτακ περίμενε 11 ολόκληρα χρόνια για να επανέλθει. Το 1986 είχε αποκλειστεί στο κύπελλο κυπελλούχων στον πρώτο γύρο από τη Στουτγκάρδη. Μετά η Τσεχοσλοβακία διαιρέθηκε σε Τσεχία και Σλοβακία και κατάφερε το τελευταίο πρωτάθλημα την περίοδο 96-97 να πάρει το εισιτήριο για το κύπελλο UEFA. Ζαγοράκης. Πιέζει ο Λούχοβιτ. Ο Ζαγοράκης θέλει να περάσει και η μπάλα είναι για την Σπάρτα, όπως δείχνει ο επόπης. Πλάγιο. Η Τρνάβα είναι μια πόλη που απέχει 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα. Έχει 72.000 κατοίκους και εκεί θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ σε 2 εβδομάδες για τον αγώνα ρεβάνς. Παύλους. Μπάλα από δεξιά στον αρχηγό της ομάδας, τον Ιγκόρ Μπάλης. Κέρδισαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Φραντζέσκος. Ζαφυρίου. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ζαγοράκη. Το γύρισμα του Ζαγοράκη όμως, η μπάλα φεύγει από όλους και καταλήγει out. Ένα νέο πρόσωπο φιλοδοξεί να παρουσιάσει φέτος ο ΠΑΟΚ. Τα νέα αποκτήματα που έχουν έρθει από το εξωτερικό, όπως ο Πέρσι Ολιβάρες, ο Περουβιανός διεθνής αμυντικός, ο Άντριου Ραμπούτλα, ο Νοτιοαφρικανός κεντρικός αμυντικός, ο Τζο Ενάγκμπε, ο Λιβεριανός, αλλά και ο Παουλ Κομίνγκες, ο σέντερ φορ της Εθνικής Περού στο πρόσφατο Κόπα Αμέρικα. ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση με τον Ζομπούλη και είναι τελικά η μπάλα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τον Λάιτνερ. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό του μετά τα πρώτα 8 λεπτά του αγώνα. Ζωντανή μετάδοση της ΕΤΡΙΑ από το γήπεδο της Τούμπας, όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Σπάρτακ Τρνάβα για το κύπελλο UEFA. Ο Φραντζέσκος εκτέλεσε το κόρνερ. Ο Ραμπούτλα για την κεφαλιά, διώχνουν οι Σλοβάκοι. Τίμκο. Λούχοβι. Η αντεπίθεση για την Σπάρτακ και βγαίνει πολύ δυνατά, καθαρίζει τη φάση ο Ραμπούτλα. Είναι πλάγιο. Αυτός είναι ο Λούχοβι. Πάλι ο Ραμπούτλα που έδιωξε, τώρα είναι ο Κάρχαν, ο αριστερός ακραίος αμυντικός της Σπάρτα. Ουλάκη για τον Λούχοβι. Γίνεται το γύρισμα, έδιωξε ο Ζαφυρίου. Ραμπούτλα άφησε για τον Ζαφυρίου. Γίνεται το λάθος από τον Ζαγοράκη τελικά. Και η παλιά είναι σε θέση offside το Τίμκο. Υπάρχει offside. Κινδυνεύει να παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα ο Σλοβάκος. Άλλη μια φορά η φάση. Ήταν ο Τίμκο που υποδείχθηκε από τον βοηθό διαιτή σε θέση offside. Μπάλα γυρίζει στο χώρο του κέντρου, ο Λάιτνερ, άψογο κοντρόλ από τον Νάγκμπε, που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στα φιλικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ανάμεσα στις δύο ομάδες υπάρχει και μια σημαντική διαφορά που έχει να κάνει με την αγωνιστική κατάσταση. Η Σπάρτα ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Σλοβακίας και μάλιστα με 2 νίκες, προηγείται στον βαθμολογικό πίνακα. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δώσει επίσημο παιχνίδι, αλλά μια σειρά φιλικών συναντήσεων. Ο Φραντζέσκος. Σε ένα φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ πολλά μέτρα έξω από την περιοχή του Γιάκουμπε. Είναι και ο Νάκμπε κοντά στην μπάλα. Μπάλα όμως που θα αντικατασταθεί. Εδώ ο Κώστας Φραντζέσκος, ειδικός, σπεσιαλίστας στα κτυπήματα φάουλ. Έκανε πράγματα και θάματα πέρσι με τον ΠΑΟΚ. Τα φάουλ που εκτελούσε έμοιαζαν με πέναλτι και έδωσαν πολλούς βαθμούς
στην ομάδα του κεφάλου. Έχουν κάνει τείχος, προφανώς καλά ενημερωμένοι οι Σλοβάκοι, αλλά είναι πολύ μακριά για τον Φραντζέσκο. Ο σουτ που επιχείρησε, έστειλε την μπάλα αρκετά out. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά παιχνιδιού στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 0-0 στον αγώνα του κυπέλου UEFA, τον έναν από τους 18 που διεξάγονται απόψε στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Γίνεται μια κόντρα. Ο Λομπούρδας, ο Μιχόπουλος με τα πόδια. Ο αρχηγός της Σπάρτακ τώρα, ο Μπάλης. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κολομπούρδας. Φραντζέσκο σε ρόλο οργανωτή. Ζουμπούλης. Γίνεται φάουλ από τον Λάιτνερ και καταλογίζεται από τον Αυστριακό διαιτή. Ζουμπούλης είναι στο έδαφος. Άλλη μια φορά η φάση με το φάουλ του Λάιτνερ. Άλλο ένα φάουλ για τον ΠΑΟΚ και πάλι ο Φραντζέσκος περίπου στο ίδιο σημείο από που εκτέλεσε ένα ακόμη φάουλ πριν από λίγο. Είναι και ο Ζαγοράκης κοντά στην μπάλα. Εκτελεί ο Φραντζέσκος. Έξοχη εκτέλεση, η μπάλα έφυγε μόλις out. Η πρώτη αξιόλογη φάση της συνάντησης στο 12ο λεπτό από το αριστερό πόδι του Φραντζέσκου. Εδώ άλλη μια φορά η μπάλα είχε φάλτσο, πέρασε δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι της Σπάρτα. Ολιβάρες. Ο Ζουμπούλης άφησε Ζαφυρίου. Νάγκμπε. Ζαγοράκης. Γίνεται ένα γύρισμα από την άλλη πλευρά, θα περάσει μπάλα. Άφησε ο Χράμπαλ, είναι out. ΠΑΟΚ προσπαθεί με σέντρες και έως τώρα αυτό δεν έχει αποδώσει αυτό το σύστημα. Με τα γυρίσματα κυρίως του Ζαγοράκη από πλάγια. Είναι δύσκολο να καμφθεί η αντίσταση των Σλοβάκων αμυντικών. Νάγκμπε. Λιβεριανός που έχει παίξει στη Γαλλία, είναι έμπειρος, είναι καλός παίκτης. Ζαγοράκης και Νάγκμπε. Υπάρχει φάουλ από τον Ουιλάκη. Οι Σλοβάκοι επιλέγουν και κάνουν φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Δεν αφήνουν τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πλησιάσουν. Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που συμβαίνει αυτό μέσα σε 14 λεπτά παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν έχουμε και πάλι το Φραντζέσκο σε μία εκτέλεση και δέχεται και τις οδηγίες του Αναστασιάδη Φραντζέσκος. Έγινε τείχος, Φραντζέσκος εκτέλεση, μπάλα έφυγε ψηλά, out. Άλλη μια φορά η τελευταία φάση με το κτύπημα φάουλ από τον Φραντζέσκο. Στο κεφάλι ο Ουιλάκη από μια εναέρια σύγκρουση με τον Ραμπούτλα, γι' αυτό βγάζει και ο Ζαγοράκης την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το παιχνίδι θα διακοπεί ακριβώς στο 15ο λεπτό. Είναι ο Ουιλάκη στο έδαφος, κέρδισε την κεφαλιά από τον νοτιοαφρικανό κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, τον Ραμπούτλα, αλλά μετά έγινε μια εναέρια σύγκρουση και βλέπετε ο Σλοβάκος θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου όπως ορίζουν οι κανονισμοί της UEFA. Και το παιχνίδι θα επαναρχίσει.
Τρεις αχώριστοι φίλοι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επιστρέφουν στις πολεμικές επάλξεις. Αλλά αυτή τη φορά μέσα στην ίδια τους γειτονιά. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το καλό και το κακό. Στη μάχη ξανά. Χιούμορ, τρυφερότητα, αλλά και δράση στην αντιτρία. Την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα. Κάνουμε. Κυρίες και κύριοι, είχαμε μία μικρή διακοπή λόγω προβλημάτων, ηλεκτρικών προβλημάτων θα λέγαμε. Έχει κοπεί το ρεύμα εδώ, στο χώρο των επισήμων, αλλά και από έναν πυλώνα του σταδίου. Βλέπετε ότι ο φωτισμός είναι κάπως περιορισμένος στο γήπεδο της Τούμπας, ωστόσο το παιχνίδι συνεχίζεται. Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την μικρή χρονικά διακοπή. ΠΑΟΚ είχε μια πολύ καλή ευκαιρία πριν από λίγο σε κεφαλιά του Ζαγοράκη. Έδιωξε ο Γιάκουμπεφ, ο Σλοβάκος τερματοφύλακας. Συνέβεια αυτής της φάσης να ζεσταθεί για τα καλά η ατμόσφαιρα στο γήπεδο της Τούμπας και ο ΠΑΟΚ να είναι και πάλι στην επίθεση. Η εκτέλεση του κόρνερ από τον Μαραγκό, ο Λάιτνερ που προσπαθεί να διώξει. Είμαστε στο 19ο λεπτό της συνάντησης. Ζωντανή μετάδοση της ΕΤΡΙΑ από το γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Σπάρτακ Τρνάβα 0-0. Αγώνας του κυπέλου ΕΦΑ που έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν ζωντανά και οι συμπατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό από το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Σπάρτακ τώρα με τον Τίμκο. Μπάλης. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζουμπούλη που έχασε ο ΠΑΟΚ για να ανοίξει το σκορ. Κοντινή κεφαλιά. Έδιωξε ο Γιάκουμπε, ο τερματοφύλακας της Σπάρτακ. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Σλοβακίας. Ο Γκάλης εκτέλεσε. Αφήνει ο διαιτητής Κολομπούρδας. Μπάλα από τη μία περιοχή στην άλλη. Αυτός είναι ο Γιάκουμπε, ο Σλοβάκος. Σπάρτακ Τρνάβα, η οποία έχει ιδρυθεί το 1923, τρία χρόνια πριν γίνει κάτι ανάλογο με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Σχεδόν συνομήλικες δηλαδή οι δύο ομάδες. Η ιστορία μεγαλύτερη των 70 χρόνων. Η πάσα για τον Βουιλάκη δεν πέρασε. Ο Ολιβάρες έδιωξε. Νέο πλάγιο για την Σπάρτακ. Παλαιότεροι θα θυμούνται ότι η Σπάρτακ αντιμετώπισε την ΑΕΚ στην περίοδο 1968-69, στο κύπελλο πρωταθλητριών τότε. Και απέκλεισε την ΑΕΚ στα προημιτελικά με μία νίκη 2-1 και μία ισοπαλία 1-1. Ζουμπούλης. Ο Φραντζέσκος έξω χιμπαλιά για τον Ολιβάρες. Ο Νάκμπε είναι που κάνει το σουτ, την μπάλα πάνω στα σώματα. Τίμκο. Μπάλης. Γίνεται η κόντρα από τον Μαραγκό. Αν μη τι άλλο, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν πολύ καλή κινητικότητα, είναι αγωνιστικοί. Έχουν μπει παθιασμένα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτά τα 20 λεπτά. Ο Νάκμπε που έδωσε για τον Μαραγκό. Ψαφυρίου. Φραντζέσκος. Ζουμπούλης. Αφήνει ο ιετής Λούχοβι. Κάρχαν. Προσπάθησε ο Ζαγοράκης, μπάλα πηγαίνει στον Κάρχαν. Λάιτνερ. Τώρα Λούχοβι. Από την άλλη πλευρά ο Ολιβάρες δυσκολεύεται, αλλά καταφέρνει και διώχνει προσωρινά την μπάλα. Παύλους. Βουιλάκη. Βουιλάκη θέλει να περάσει. Πολύ καλή προσπάθεια και τον γκολ. Το 0-1 από τον Μάρεκ Βουιλάκη. Στο 22ο λεπτό του αγώνα. Οι Σλοβάκοι ανοίγουν το σκορ. Ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση του Σλοβάκου μέσου. Απέφυγε τους αντιπάλους και με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Μικόπουλου. Δείτε εδώ. Ο Ραμπούτλα και ο Ζαφυρίου δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τον Βουιλάκη. Και αυτός με αριστερό, εφήβολο σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Μικόπουλου. Ο ΠΑΟΚ κάνει 1-0 από την Σπάρτακ μετά από 22 λεπτά παιχνιδιού.
μας ξανάρχισε με την σέντρα που έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Βρίζας, δεν έχει φανεί ακόμη. Κάρχαν. Μπάλης. Τίμκο κρατάει την μπάλα. Παύλος. Τίμκο. Μπάλης, ο αρχηγός. Βγήκε πολύ θετικά ο Κολομπούρδας. Φραντζέσκος. Κατάφερε και έκοψε ο Χόρκι. Επιμένει ο Φραντζέσκος. Μαραγκός. Ραμπούτλα. Λούχοβι. Ο Ιουλάκη, ο παίκτης που πέτυχε τον γκολ πριν από λίγο. Ο Κάρχαν από την άλλη πλευρά, όπου βγαίνει ο Μπάλης. Πέρασε για τον Τίμκο και γίνεται τώρα το 2-0. Είναι το 2-0 από την Σπάρτακ. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Χειροκροτεί ο τερματοφύλακας ο Γιάκουμπεχ. Είναι ο Λούχοβι αυτός που έχει κάνει το 0-2. Δείτε και πάλι τη φάση, το γύρισμα από τον Μπάλης. Ευνηδιάστηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία η κεφαλιά από τον Λούχοβι. ΠΑΟΚ Σπάρτακ Τρνάβα 0-2. Αυτός είναι ο αδελφός του Μίλαν Λούχοβι που έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Ο Λιούμπομιρ Λούχοβι, είχαμε πει στο ξεκίνημα της μετάδοσης ότι πέτυχε 3 γκολ στο εναρκτήριο παιχνίδι της Σπάρτακ για το σλοβακικό πρωτάθλημα στο 5-2 επί της Μπίστριτσα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε 2 λεπτά ο ΠΑΟΚ βρίσκεται να χάνει με 2-0 από τη Σπάρτακ. Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη που είναι κοντά στους πάγκους των δύο ομάδων. Νίκο. Ναι, η επίτευξη του δεύτερου τέρματος από την ομάδα της Σπάρτακ πάγωσε για δεύτερη φορά τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος Αναστασιάδης τα έβαλε με τους παίκτες του και έδωσε εντολή κατευθείαν στον Γιώργο Τουρσουνίδη να σηκωθεί για να ζεσταίνεται. Φαίνεται ότι θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του στο παιχνίδι. Ο Τουρσουνίδης που σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις είχε σίγουρη μια θέση στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Τελικά όμως είδαμε να μένει στον πάγκο με την του προπονητή. Να δούμε τώρα σε ποιον θα αντικαταστήσει ο Αναστασιάδης για να χρησιμοποιήσει τον Τουρσουνίδη που είναι και ο παλαιότερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Αυτός που έχει συμμετοχές σε ευρωπαϊκά παιχνίδια πριν από τον αποκλεισμό του 92. Ο Κάρχαν στο πλάγιο. Έδιωξε ο Χόρκι και πάλι προσπαθούν να βγουν στον ευνηδιασμό στην αντεπίθεση οι Σλοβάκοι. Ραμπούτλα, Ζαφυρίου, ο Βρίζας που παίζει αρκετά πίσω για τον Μαραγκό. Πήρε καθαρά την μπάλα ο Σλοβάκος, ο Χόρκι. Ουλάκη. Βγήκε ο Ραμπούτλα και με προβολή έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά να ο Ιλάκη και πάλι ευνηδιάζεται η άμυνα του ΠΑΟΚ και γίνεται το 3-0. Είναι απίστευτο. 27ο λεπτό. Η Σπάρτακ έχει πετύχει 3 γκολ σε διάστημα 5 λεπτών και πάλι ο Ιλάκη, αυτός που είχε ανοίξει το σκορ, έχει σκοράρει και ο ΠΑΟΚ τώρα χάνει με 3-0 σε αυτή την επανεμφάνισή του στο κύπελλο UEFA. Οι Σλοβάκοι πανηγυρίζουν. Ούτε οι ίδιοι θα περίμεναν μια τέτοια εξέλιξη στο παιχνίδι της Τούμπας. Ήρθαν αρκετά επιφυλακτικοί. Ανάλογες ήταν και οι δηλώσεις τους. Τώρα όμως, στο 27ο λεπτό του αγώνα, το σκορ έχει γίνει 3-0 υπέρ της Σπάρτακ από την Τρνάβα της Σλοβακίας. Γεγονός που απογοητεύει, όπως είναι φυσικό, τους χιλιάδες φίλους του ΠΑΟΚ που έχουν βρεθεί εδώ
για να ενισχύσουν από κοντά την ομάδα τους. Βρίζας. Ζαγοράκης. Ο Βρίζας, ο πιστοχωρημένος όπως είπαμε. Τώρα ο Ζουμπούλης που κάνει ένα γύρισμα. Είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Τίτελ. Τελείω Νάγκμπε. Ολιβάρες. Μπάλα πέρασε από τον Ραμπούτλα και φεύγει. Είναι out. ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε μια οδυνηρή πραγματικότητα. Και να ακούσουμε πάλι τον Νίκο Καραγιώργη από τον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ επικρατεί Βουβαμάρα. Ο Άγγελος Ανσεσάδης πριν από λίγο σήκωσε και τον Τάσο Τασιόπουλο για να αποθερμαίνεται. Δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Τουρσουνίδης και Τασιόπουλος, με εντολή του προπονητή Αναστασιάδη, προθερμαίνονται για να μπουν προφανώς σε λίγα λεπτά στο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι υπάρχουν προβλήματα. Εμείς θα τα εντοπίσουμε κυρίως στην άμυνα, όπου αυτό το σύστημα ζώνης δεν απέδωσε ούτε στο ελάχιστο. Τώρα είναι ο Ζουμπούλης, γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό διαιτή. Υπόδειξη offside. Ο Ζουμπούλης τώρα αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει. Πήρε την μπάλα γρήγορα για να την επαναφέρει στο χώρο του κέντρου. Όμως ο επόπτης έδειξε ότι υπάρχει offside. Εγώ δυστυχώς δεν έχω το monitor σε λειτουργία μπροστά μου για να δω την επανάληψη της φάσης και προφανώς να βγάλω κάποια συμπεράσματα όπως και εσείς. Γεγονός είναι ότι δεν υπήρξε αντίδραση από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Και το παιχνίδι συνεχίζεται, σε λίγο συμπληρώνουμε μισή ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Ζωντανή μετάδοση της ΕΤΡΙΑ. Ο ΠΑΟΚ τώρα στην επίθεση με το Βρίζα. Μαραγκός. Βρίζας. Μαραγκός και πάλι. Φάουλ που γίνεται πάνω στο Βρίζα από τον Χόρκι. Σχηματίζουν τείχος οι παίκτες της Σπάρτακ. Φραντζέσκος ασφαλώς κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Νάγκμπε, είναι και ο Μαραγκός. Φραντζέσκος θα είναι εκτελεστής. Καλό το χτύπημα, έπεσε και έδιωξε ο Γιάκουμπεκ σε κόρνερ. Ο Μαραγκός στην εκτέλεση. Κεφαλιά. Είναι σε καλή θέση ο Νάγκμπε. Έχουμε πέναλτι εδώ και θα έχουμε και κόκκινη κάρτα. Μένει με 10 παίκτες η Σπάρτακ. Να μια φάση που μπορεί να ανατρέψει το αρνητικό σκηνικό για τον ΠΑΟΚ. Είναι πέναλτι στην προσπάθεια που έγινε από τον Ολιβάρες. Ο Ζουμπούλης που κάτι είπε στον επόπτη, παραπονέθηκε γιατί δεν αντέδρασε γέρος, όμως ο διαιτητής, ο Αυστριακός, ο Στούχλικ, είδε τι έγινε και έχει καταλογίσει το πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ, ενώ απέβαλε και τον παίκτη που απομάκρυνε την μπάλα πάνω από την γραμμή και ενώ αυτή κατευθυνόταν στα δίχτυα. Θα γίνει και η αλλαγή του Τουρσουνίδη μετά την εκτέλεση του πέναλτι. Η Σπάρτακ μένει με 10 παίκτες και τώρα έχουμε την εκτέλεση από τον Ζήση Βρίζα. Όχι, είναι ο Ζαγοράκης. Εκτέλεση και γκολ. Γκολ από τον Θόδωρο Ζαγοράκη. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 3-1. Πανηγυρισμοί στις εξέδρες. Είχαμε 4 γκολ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Είναι το 32ο λεπτό της συνάντησης. Με το πέναλτι από τον Ζαγοράκη ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 3-1. Θα γίνει τώρα η αλλαγή του Τουρσουνίδη. Ο παίκτης που θα αντικατασταθεί είναι ο Βρίζας. Ο Νάγκμπε.
Δεν πέρασε η παλιά από τον Ζαγοράκη. Ο Παύλους είναι ο Σλοβάκος που είδε την κόκκινη κάρτα και έτσι διαφοροποιείται τώρα η αμυντική γραμμή των Σλοβάκων. Πήγε πίσω ο Τίτελ. Ζαγοράκης, ο Πάουκ και πάλι στην επίθεση. Ο Ζουμπούλης στην κεφαλιά, η μπάλα μόλις out. Να, ο Πάουκ που προσπαθεί να απαντήσει από τη σέντρα του Ζαγοράκη, η κεφαλιά του Ζουμπούλη. Η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιάκουμπε. Κεφαλιά από τον Ραμπούτλα. Φάουλ στον Ζουμπούλη. Φάουλ έγινε μετά στο χώρο μεταξύ της μεσαίας γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Σπάρτακ. Ο Ζαφυρίου στις κόντρες. Τώρα φεύγει όμως στην αντεπίθεση και βγαίνει με τα πόδια ο Μικόπουλος. Ήταν ο Τίμκο, ο Σλοβάκος, που βγήκε. Τώρα η σειρά του ΠΑΟΚ με τον Άγκμπε. Το παιχνίδι έχει πάρει ένα δαιμονιώδη ρυθμό. Ο Ζουμπούλης και γίνεται φάουλ σε πολύ καλή θέση. Το φάουλ το έκανε ο Παύλους, ο οποίος είναι στο παιχνίδι. Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον ΠΑΟΚ και τον Κώστα Φραντζέσκο. Ο Σουνίδης προσπαθεί να δείξει στο διαιτητή ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Ο Φραντζέσκος βρίσκεται ακριβώς απέναντι στην εστία της Σπάρτακ. Είναι η καλή του θέση αυτή. Για να δούμε. Εκτελεί όμως ο Μαραγκός και γκολ. Το γκολ από τον Σπύρο Μαραγκό. ΠΑΟΚ μειώνει 3-2. Πανδαιμόνιο στην Τούμπα με το δεύτερο γκολ από τον Σπύρο Μαραγκό. Όλοι περιμέναμε τον Φραντζέσκο. Εκείνος που εκτέλεσε ήταν ο Σπύρος Μαραγκός. Πέρασε την μπάλα από τον τείχος. Ο ΠΑΟΚ μειώνει σε 3-2. Να δούμε το replay από αυτό το γκολ που βάζει τον ΠΑΟΚ και πάλι στο παιχνίδι. 35 λεπτά αγώνα. Συγκλονιστική εξέλιξη. Και τελικά είναι ο Ζαφυρίου, ο Αχιλλέας Ζαφυρίου, αυτός που θα αντικατασταθεί τώρα από τον Γιώργο του Σουνίδη. Γίνεται η αλλαγή, πρώτη αλλαγή του ΠΑΟΚ. Εκπληκτικός αγώνας στο γήπεδο της Τούμπας, στη ζωντανή μετάδοση της ΕΤΡΙΑ. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 2-3. Πριν από 7 λεπτά οι Σλοβάκοι προηγούνται με 3-0. ΠΑΟΚ μείωσε με τα γκολ από τον Ζαγοράκη και τον Μαραγκό. Με ένα πέναλτι και με ένα φάουλ. Η παλιά για τον Ζουμπούλη, ο ΠΑΟΚ τώρα επιζητά την ισοφάριση μέσα σε χρόνο ρεκόρ θα λέγαμε. Έδιωξε ο Κάρχαν. Ραμπούτλα. Ζαγοράκης. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο, πώς είναι πλέον η κατάσταση στον πάγκο του ΠΑΟΚ? Να δούμε και αυτή τη φάση, το σούτ από τον Άκμπε. Κόρνερ, η μπάλα βρήκε στον Κάρχαν. Νίκος, ακούμε. Τα συναισθήματα, το συνέστημα της απογοήτευσης έχει διαδεχθεί αυτό του ενθουσιασμού. Ο Άγγελος Αναστασιάδης δίνει συνέχεια εντολές στους παίκτες του. Πριν από λίγη ώρα σήκωσε και το Χριστοβελή να αποτελμένεται. Όπως δείχνουν τα πράγματα, θέλει να παίξει φουλ επίθεση ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ο ΠΑΟΚ που επιτίθεται συνεχίζει, η μπάλα πέρασε από το κόρνερ του Φραντζέσκου. Είναι out. Επαναλάβω στους συνάδελφους τεχνικούς ότι δεν έχω εικόνα στο monitor. Και ελπίζω να ξεπεραστεί σύντομα αυτό το πρόβλημα, ενώ το πρώτο ημίχρονο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να μειώσει από 3-0, που ήταν το εις βάρος του σκορ, σε 3-2. Και τώρα είναι στην επίθεση ο Φραντζέσκος. Δεν πέρασε η μπάλα για τον Τουρσουνίδη. Λούκοβι. Έχει γίνει φάουλ στον Σλοβάκο. Ηρεμία συνιστά ο Αυστριακός διαιτητής. Ξεσηκώθηκαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σε εξέδρες μετά τα δύο γκολ. Και εδώ θα έχουμε νέα αλλαγή από την πλευρά των γηπεδούχων σε λίγο. Είναι ο Χρήστος Βελής αυτός που θα μπει στο παιχνίδι. Ο Κάρκαν έκανε ένα γύρισμα, η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μικόπουλου.
από τον Ζουμπούλη. Δεν είχε καμία τύχη. Και τώρα θα γίνει δεύτερη αλλαγή με τον Βελή στη θέση του Βρίζα. Πριν από λίγο ο Αναστασιάδης άλλαξε γνώμη, όπως με πληροφόρησε ο Νίκος Καραγιώργης που βρίσκεται πολύ κοντά εκεί. Αλλά τώρα θα αντικαταστήσει τον παίκτη, τον Βρίζα. Το σούτ από τον Άκμπε, η μπάλα έφυγε out. Ο ΠΑΟΚ έχει εντείνει την επιθετική του δραστηριότητα. Εδώ ο Τζόεν Άκμπε, ο Λιβεριανός μέσος. Σηκώθηκε. Ο Αναστασιάδης είναι αποφασισμένος να κάνει και τρίτη αλλαγή στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Βλέπουμε τον Παόλ Κομίνγκες, τον Περουβιανό επιθετικό, να προθερμαίνεται και αυτός. Τώρα γίνεται η αλλαγή. Μπαίνει ο Χρήστος Βελής που αποκτήθηκε από τον Αθηναϊκό στην τελευταία μεταγραφική περίοδο. Και βγαίνει ο Ζήσης Βρίζας, που βρισκόταν εδώ και αρκετό καιρό, μέχρι πριν από λίγες μέρες, με την Εθνική Ενόπλων στην Τεχεράνη. Αυτός είναι ο Βελής. Από τη Ρόδο η καταγωγή του, έχει συνεργαστεί με τον Άγγελο Αναστασιάδη ούτε λίγο ούτε πολύ σε τρεις ομάδες. Λάιτνερ. Προβολή από το Ζαγοράκι που κάνει καλή δουλειά από τα πλάγια. Κέρδισαν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Τουρσουνίδης. Πολύ καλή παλιά από την άλλη πλευρά. Ο Βελής. Ο Φραντζέσκος φέρνει την μπάλα εκεί που θέλει. Προσπαθεί να συγκρατήσει και τα καταφέρει τελευταία στιγμή ο Γιάκουμπε. Ο ΠΑΟΚ είναι εκπληκτικός μετά το τρίτο γκολ που δέχτηκε. Έχει κάνει τη μία μετά την άλλη τις φάσεις μπροστά στην εστία της Σπάρτακ. Δείτε εδώ. Έφυγε η μπάλα από τον Γιάκουμπε, αλλά πρόλαβε τερματοφύλακας. Πρώτο Ζουμπούλη. Ραμπούτλα για τον Ζαγοράκη. Ο Λιβάρες κέρδισε την κεφαλιά. Λεπτά αγώνα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ κάνει 3-2 από την Σπάρτακ Τρνάβα, την ομάδα της Σλοβακίας, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 3-0 με 2 γκολ από τον Ουιλάκη και ένα από τον Λούχοβι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε την αντεπίθεση, μείωσε με πέναλτι του Ζαγοράκη και το δεύτερο γκολ το πέτυχε ο Μαραγκός με εκπληκτικό κτύπημα φάουλ. Οφείλουμε και μία επανόρθωση μέσα στο γενικό πανδαιμόνιο και τα προβλήματα που έχουμε και εμείς εδώ με τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και όλα αυτά. Να πούμε λοιπόν ότι η Σπάρτακ που έχει μείνει με 10 παίκτες από την φάση του πέναλτι, ο παίκτης που αποβλήθηκε είναι ο Μάρε Κουιλάκη, αυτός που πέτυχε τα 2 από τα 3 γκολ των Σλοβάκων. Αρχικά νομίζαμε ότι ήταν ο Χράμπαλ, αλλά αυτός που βγήκε είναι ο Ουιλάκη. Νέο φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Αλλά από την εξωτερική πλευρά των δικτύων, ο Φραντζέσκος ήταν ο εκτελεστής, είναι out. Ο Φραντζέσκος ζήτησε από τον διαιτή να καταλογίσει corner. Άλλη μια φορά η φάση με την εκτέλεση fouls. Φάνηκε να βρίσκει στο κεφάλι ενός Σλοβάκου η μπάλα. Πρέπει να έχει δίκιο ο Κώστας Φραντζέσκος. Διαιτής όμως έδωσε out. Πολύ ψηλά ο Ραμπούτλα για να κερδίσει την κεφαλιά. Τουρσουνίδης. Φραντζέσκος. Ο Αναστασιάδης έχει διαφοροποιήσει τελείως το αγωνιστικό πλάνο από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Ουιλάκη και η Σπάρτακ έμεινε με 10 παίκτες. Μπήκε ο Τουρσουνίδης, μπήκε ο Βελής και θα μπει και ο Κομίνγκες σε λίγο. Φουλ επίθεση για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει άλλη επιλογή, πρέπει να περάσει μπροστά στο σκορ. Μπάλα στα χέρια του Γιάκουμπερ. Πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαγοράκης. Φραντζέσκος. Νάκμπε. Κακό κοντρόλ από τον Ζουμπούλη. Κάρχαν που πέρασε στο κέντρο της άμυνας. Παίζει από αριστερά τώρα ο Λάιτνερ. Γύρισε πίσω και ο Τίτελ. Νάκμπε.
ΠΑΟΚ πιέζει για να κερδίσει την μπάλα. Λούχοβι. Ο Λάιτνερ όπου όπου. Η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός. Ο Ζαγοράκης. Δίνει αλλαγή ο διαιτής. Τίτελ. Αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει μετά την αποβολή του Ιλάκη. Ρατζέσκος. Σε λίγο θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του αγώνα. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 2-3 στο γήπεδο της Τούμπας. Στη ζωντανή μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης 3. Χρυσονίδης. Προσπαθεί να περάσει από τον Λάιτνερ. Γίνεται φάουλ. Ήταν εκεί και ο Λούχοβι. Ο Αυστριακός δεν κάνει χρήση κίτρινης κάρτας ούτε σε αυτή την περίπτωση. Μέχρι τώρα έχει δείξει μία και μοναδική κάρτα και ήταν κόκκινη αυτή, για να αποβάλει τον Ουιλάκη σε μια πλήρη εφαρμογή των κανονισμών όταν κατελόγησε το πέναλτι. Το σούτ του Φραντζέσκου τελείωσε άστοχο. Κεφαλιά από τον Ζαγοράκη που έχει και πάλι την μπάλα. Μαραγκός. Κερδίζει τις κόντρες. Σπύρος Μαραγκός έχει πάντα την μπάλα. Ο Νάγκμπε. Μπάλα θα περάσει και άφησε. Ο Κόρκι. Αλλά είναι κόρνερ. Κακή συνεννόηση με τους Σλοβάκους να αφήνουν την μπάλα. Είναι κόρνερ και στην εκτέλεση ο Κώστας Φραντζέσκος. 7 τα κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, μόλις ένα για την Σπάρτακ. Περνάει μπάλα, προσπάθεια για την κεφαλιά από τον Ζουμπούλη. Ο Τουσουνίδης που κερδίζει. Κάρχαν. Κάνει κόλπα εκεί με την μπάλα και διώχνει όπως όπως. Ο Μιχόπουλος. Θα τον δείτε πολύ μακριά από την εστία του, για να πάρει την μπάλα. Τα 45 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου συμπληρώθηκαν. Ο διαιτητής κρατάει καθυστερήσεις για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βελής. Κέρδισε ο Κάρχαν. Ο Τίμκο δίνει για τον Μπάλης. Σπάρτακ μετά από ώρα στην επίθεση και η προσπάθεια του Λούχοβι είναι out. Και περάσει πολλή ώρα από το τρίτο γκολ που η Σπάρτακ είχε εξαφανιστεί από τα καρέ του Νικόπουλου. Τώρα είχαμε αυτή τη φάση με τον Λούχοβι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Βελής. Μαραγκός. Βγαίνει ο Κάρχαν και διώχνει πρώτου Ζουμπούλη. Ραμπούτλα. Ο άλλος κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο Κολομπούρδας. Φραντζέσκος. Ζουμπούλης. Για τον Βελή έξυπνα. Ναι, και είναι γκολ! Το 3-3 από τον Μαραγκό. Ο ΠΑΟΚ καταφέρνει και ανατρέπει το εις βάρος του 3-0 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Μαραγκός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο γκολ για τον Σπύρο Μαραγκό στο παιχνίδι. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες. Οι Σλοβάκοι φαίνεται να τα έχουν καμένα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου ο ΠΑΟΚ σοφαρίζει 3-3 σε ένα μοναδικό παιχνίδι. Καιρό είχαμε να δούμε μια τέτοια αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας. Εδώ άλλη μια φορά το γκολ με την προβολή από τον Μαραγκό. Εδώ βλέπετε τη σειρά των γκολ. Η Σπάρτακ προηγήθηκε 3-0 και ο ΠΑΟΚ σε διάστημα 13 λεπτών κατάφερε να ισοφαρίσει. Απίστευτο. Ζουμπούλης. Φραντζέσκος. Χρυσουνίδης. Διώχνει όπως όπως ο Γιάκουμπεθ. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει. Ζαγοράκης κάνει το γύρισμα. Και τελικά ήταν ο Παύλους αυτός που πέταξε την μπάλα κόρνερ. Βλέπετε τι γίνεται στις εξέδρες. Λογικό είναι με την εξέλιξη που έχει το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που βρέθηκε να κάνει 3-0. Μια πραγματική ψυχρολουσία σε διάστημα λιγότερο των 5 λεπτών
Έχει ισοφαρίσει 3-3 και επιζητεί πλέον να περάσει μπροστά στο σκορ. Ζαγοράκης. Κολομπούρδας. Ζαγοράκης. Κάνει το σούτ, η μπάλα φεύγει out. Καλή προσπάθεια από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έκλεισε και πάμε για το τέταρτο. Ο Αυστριακός με τις διακοπές που υπήρξαν, με την αποβολή, σε λίγο θα σφυρίξει τη λήξη του πρώτου χρόνου. Στην Τούμπα πάντως επικρατεί πανδαιμόνιο από τις επιθυμίες των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχουν γεμίσει το γήπεδο. Ένα πρώτο 45 λεπτό που τα είχε όλα. Εδώ το φάουλ που έγινε πριν από λίγο. Λούχοβι για τη Σπάρτακ. Και τώρα ακούγεται το σφύριγμα, το τελευταίο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Αναστασιάδης που καλεί τους παίκτες στα αποδυτήρια είναι ικανοποιημένος από όσα είδε μετά το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Μια πραγματική μάχη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Τούμπας. ΠΑΟΚ Σπάρτακ Τρνάβα 3-3. Τα γκολ εδώ. Ουιλάκη Λούχοβι, Ουιλάκη για την Σπάρτακ το 0-3. Και μετά η απάντηση του ΠΑΟΚ με το γκολ του Ζαγοράκη από πέναλτι και μετά τα δύο γκολ του Σπύρου Μαραγκού. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας από το γήπεδο της Τούμπας με το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ΠΑΟΚ Σπάρτακ για το κύπελο UEFA. Ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει πλέον τη νίκη. Οι Σλοβάκοι έχουν μείνει με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Ουιλάκη, του παίκτη που πέτυχε 2 από τα 3 γκολ της Σπάρτακ. Για τον ΠΑΟΚ 2 γκολ έχει πετύχει ο Μαραγκός και ένα το πρώτο με πέναλτι ο Ζαγοράκης. Να δούμε λοιπόν πόσο ΠΑΟΚ πέτυχε το πρώτο γκολ από το πρώτο ημίχρονο με την εκτέλεση πέναλτι από τον Ζαγοράκη. Ήταν η μείωση του σκορ σε 3-1. Έπεσε στην πορεία της μπάλας ο Γιάκουμπεχ, δεν μπόρεσε όμως να αποσοβήσει. Στην Τούμπα που ο κόσμος έχει ξαναβρει την αισιοδοξία του για την εξέλιξη του παιχνιδιού και την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, καθώς ο αγώνας άρχισε πολύ άσχημα με τη Σπάρτακ να πετυχαίνει 3 γκολ και να προηγείται 3-0. Είδαμε πως έγινε το 3-1, πως ο ΠΑΟΚ μείωσε το σκορ. Σε λίγο θα δούμε και τα άλλα γκολ του δικεφάλου από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα που ήταν συγκλονιστικό. Εδώ τα φάουλ που έχουν κερδίσει, αλλά πριν πάμε σε στατιστικά να δούμε την εκτέλεση φάουλ από τον Σπύρο Μαραγκό. Μπάλα πέρασε πάνω από το τείχος, κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι ο ΠΑΟΚ μείωσε 3-2 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου πέτυχε ένα ακόμη γκολ που θα δούμε αργότερα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι ο Δημήτρης Δραγόγιας από τον αγωνιστικό χώρο. Δημήτρη, έχουν φύγει στα αποδυτήρια οι βασικοί. Ο Αναστασιάδης δεν ξέρω πώς αντιμετώπισε την τελευταία εξέλιξη και την ισοφάριση. Σίγουρα θα αισθάνεται πιο άνετα. Τώρα έκανε και τις δύο αλλαγές. Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο, αλλά ξαφνικά ο Άγγελος Αναστασιάδης αμέσως πετάχτηκε μπροστά. Αυτό βεβαίως έκανε τον υπεύθυνο της UEFA να πάει προς το μέρος του και ο Άγγελος Αναστασιάδης αμέσως με την παρένεσή του ξανακάθισε στον πάγκο. Εκείνο που θα πρέπει να σημειώσουμε είναι τις αντιδράσεις του προπονητή της Σλοβακικής ομάδας, του κυρίου Γκάλης. Σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ενός ημιχρόνου, τέτοιο κοντράς συναισθημάτων. Στο 3-0 ο κύριος Γκάλης ουσιαστικά πανηγύριζε. Μετά βεβαίως την αποβολή του παίκτη της Σλοβακικής ομάδας, όταν η Σπάρτακ έμεινε με 10 παίκτες, άρχισε να κάνει κάποια πλάνα, να σχεδιάζει κάποιους παίκτες για να βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Βεβαίως ήρθαν πολύ γρήγορα τα 3 γκολ της ισοφάρισης και είχαμε το κοντρά συναισθημάτων από τη μια τον πάγκο του ΠΑΟΚ να ξυπνά και από την άλλη πλευρά τον πάγκο της Σλοβακικής ομάδας να παγώνει. Βεβαίως η εξέλιξη του δευτέρου ημιχρόνου δεν ξέρουμε ακόμη τι θα μας επιφυλάξει, αλλά σαφώς ο ΠΑΟΚ είναι σε ευνοϊκότερη θέση και από ψυχολογικής άποψη. Στο μεταξύ είδαμε πως σημειώθηκε και το τρίτο γκολ από τον ΠΑΟΚ με το γύρισμα του Βελή και την προβολή του Μαραγκού. Το σκορ έτσι έγινε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 3-3. Άλλη μια φορά αυτό το γκολ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους από το ΒΑΝ που μας δίνουν τα γκολ του ΠΑΟΚ.
διαμόρφωσαν το 3-3 σαν αποτέλεσμα πρώτου μικρόνου. Θα πάμε στα στούντιο της ΕΤΡΙΑ και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί σας σε ζωντανή σύνδεση από το γήπεδο της Τούμπας. Της Τούμπας, οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι έτοιμοι για τη σέντρα του δεύτερου μικρόνου. Είδαμε και είδατε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίκρονο με 6 γκολ. ΠΑΟΚ Σπάρτακ είναι ισόπαλοι 3-3. Περιμένουμε το δεύτερο ημίκρονο και θα δούμε ποια εξέλιξη έχει. Πριν όμως θα κάνουμε ένα μικρό τελευταίο διάλειμμα. Ο αγώνας είναι προσφορά. Και αρχίζει ο ΠΑΟΚ, είναι στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ με τον Μαραγκό. Είναι ισόπαλος 3-3 με τη Σπάρτακ Τρνάβα, την ομάδα από τη Σλοβακία. Ο ΠΑΟΚ που έχει πετύχει 3 γκολ και μείωσε από 3-0, 3-1, 3-2, ισοφάρισε 3-3 στις καθυστερήσεις του πρώτου μικρόνου. Τώρα πριν από λίγο είχε και την πρώτη ευκαιρία. Δεύτερο μέρος με τον Ζουμπούλη. Δείτε εδώ. Απευθείας το σούτ, την μπάλα όμως ψηλά. Ο ΠΑΟΚ έχει, συνεχίζει με την ενδεκάδα που τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, αλλά ήδη με δύο αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Πέρασαν στον αγώνα ο Τρουσουνίδης και ο Βελής. Ενώ ο προπονητής της Σπάρτακ, ο Ντούσαν Γκάλης, το όνομά του θυμίζει τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα όλων των εποχών. Ο ίδιος ο Γκάλης, μάλιστα, ο τεχνικός της Σπάρτακ, είπε ότι έβλεπε πάντα τα παιχνίδια του Άρη όταν έπαιζε στα Final Four και ότι είναι θαυμαστής. Ο Γκάλης λοιπόν 48 ετών, από τους καλύτερους προπονητές στη Σλοβακία, με τρεις τίτλους με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα, έχει σηκώσει όλους τους παίκτες και τους έδωσε εντολή να κάνουν ζέσταμα για να πραγματοποιήσει και αυτές τις αλλαγές. Ήταν πολύ επικίνδυνο το κτύπημα φάουλ από τον Φραντζέσκο, έδιωξε ο Γιάκουμπε. Πάω που πιέζει από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, επιζητεί το γκολ που θα τον φέρει μπροστά στο σκορ. Δείτε εδώ. Με φάλτσο ο Γιάκουμπεχ δεν ευνηδιάστηκε, έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Ο Μαραγκός τώρα από την άλλη πλευρά. Κεφαλιά από τον Ραμπούτλα που συνηθίζει να προωθείται. Δεν δημιούργησε κινδύνους. Μπάλης, ο αρχηγός της Σπάρτακ. ΠΑΟΚ βλέπετε πως πιέζει ακόμη και έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής της Σπάρτακ. Χόρκι για τον Λούχοβι, αλλά προλαβαίνει ο Ζαγοράκης. Ο Σουνίδης δίνει τώρα από πλάγια. Ο Σουνίδης πάλι, Φραντζέσκος. Έχουν οπισθοχωρήσει οι Σλοβάκοι και δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Έμειναν με 10 παίκτες από τη στιγμή που καταλογίστηκε πέναλτι στο χέρι του Ιλάκη πάνω στην γραμμή της εστίας. Ραμπούτλα, ο Ολιβάρες είναι δίπλα του Ραμπούτλα και τώρα ο Φραντζέσκος. Μαραγκός. Ραμπούτλα, Ολιβάρες. Πέρσι Ολιβάρες, αρχηγός στην εθνική ομάδα του Περού. Ζουμπούλης. Ολιβάρες δεν μπόρεσε να προωθήσει την μπάλα. Κερδίζουν όμως και πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ζαγοράκης, ο Μαραγκός ψάχνει ένα στήριγμα. Δεν το βρήκε το στήριγμα από δεξιά. Λούχοβι. Παύλους. Θέλει να περάσει, αλλά είναι άσχημη παλιά για τον Λούχοβι. Οι γεμάτες εξέδρες στην Τούμπα. Και ο Νάγκμπε τώρα για τον ΠΑΟΚ. Τουρσουνίδης. Πέρασε τον αντίπαλό του Τρουσουνίδη στον Λάιτνερ. Το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Μπροστά από την εξέδρα των φανατικών. Εδώ είναι οι παίκτες της Σπάρτακ που προθερμαίνονται. Έγινε το γύρισμα, η μπάλα στα χέρια του Γιάκουμπερ. Τίμκο. Επιθετικά έχει εξαφανιστεί η Σπάρτακ από τη στιγμή που προηγήθηκε με 3-0. Και πολύ περισσότερο από την ώρα που έμεινε με 10 παίκτες. Φραντζέσκος. Καλό το σουτ. Πολύ καλό σουτ από τον Κώστα Φραντζέσκο. Εδώ ο διεθνής μέσος του ΠΑΟΚ δίπλα του Νάγκμπε. Έχει κάνει 10 προσπάθειες για γκολ. Δοκιμάζει συνεχώς το σουτ ο Φραντζέσκος. Κάρχαν άφησε για τον Λάιτνερ. Προβολή του Τρισουλίδη. Πλάγιο για την Σπάρτακ. Νάγκμπε.
Ολιβάρες. Εδώ ο Γκάλης, ο προπονητής της Σπάρτακ, αριστερά στην οθόνη. Ευνηδιάστηκε σίγουρα και αυτός με την εξέλιξη του αγώνα. Μπάλα πηγαίνει τώρα στον Βελή, για να δούμε το σουτ πάνω στον αρχηγό της Σπάρτακ, τον Μπάλης. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρίσκονται συχνά σε θέση βολής. Έχει αποσυντονιστεί και η σλοβακική άμυνα. Μαραγκός, ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής, αλλά από ένα σημείο και μετά που βρέθηκε να κάνει με 3-0. Από τον Χράμπαλ η μπάλα πήγε στον Χόρκι. Λούχοβι. Κολομπούρδας έξυπνα κέρδισε την μπάλα. Ο Κολομπούρδας ένας ποδοσφαιριστής που έζησε στη Γερμανία, έπαιξε στην Στουτγκάρδη. Και από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ πήρε μια θέση αμέσως στη βασική ενδεκάδα. Ο Άγγελος Αναστασιάδης εδώ που έχει αγωνιστεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τον ΠΑΟΚ αλλά και τον Παναθηναϊκό. Και τώρα έχουμε το τέταρτο γκολ από τον ΠΑΟΚ, η μπάλα στα δίκτυα. Το γκολ του Φραντζέσκου και γίνεται εδώ κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 4-3. Έχει κάνει μια ανεπανάληπτη ανατροπή στο σκορ. Ο Φραντζέσκος, ο Ολιβάρες, ο Κολομπούρδας και οι άλλοι πανηγυρίζουν μαζί με τις χιλιάδες φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχουν έρθει εδώ. Το γκολ με το σούτ από τον Φραντζέσκο, λέγαμε ότι δοκιμάζει με κάθε ευκαιρία το σούτ. Ευνηδιάστηκε ο Γιάκουμπεχ αυτή τη φορά και κοιτάξτε τι γίνεται στις εξέδρες. Τα σχόλια είναι περίτα. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 4-3 για το κύπελο UEFA στη ζωντανή μετάδοση της ελληνικής τηλεόρασης 3 από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι το 53ο λεπτό της συνάντησης. Βλέπετε η σειρά των γκολ. Για τον ΠΑΟΚ Ζαγοράκης, Μαραγκός, 2 γκολ. Και πριν από λίγο ο Φραντζέσκος που έδωσε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. Το 0-3 έχει γίνει 4-3. Φραντζέσκος. Μαραγκός. Γίνεται φάουλ από τον Μπάλης, τον αρχηγό της Σπάρτακ. Ο Γκάλης πραγματικά δεν πιστεύει στα μάτια του. Η έκφρασή του είναι χαρακτηριστική. Ντούσαν Γκάλης, ο προπονητής της Σπάρτακ. Και να δώσουμε το λόγο τώρα, ενώ βλέπετε πως έγινε το τελευταίο φάουλ πάνω στο Μαραγκό, στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Ναι, Γιώργο, πάνω σε αυτό που είπες τώρα, η αρνητική για την ομάδα της Σπάρτακ εξέλιξη του αγώνα έχει προβληματίσει τον προπονητή της Ντούσαν Γκάλης, ο οποίος λίγο πριν την επίτευξη του τελευταίου γκολ από τον Κώστα Φραντζέσκο, σηκώθηκε για πρώτη φορά μέχρι τώρα στον αγώνα από τον πάγκο του για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του. Διαφορετικά ήταν τα πράγματα με το 3-0 υπέρ της Σπάρτακ. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ προηγείται και με την αριθμητική υπεροχή του. Παίζει 11 εναντίον 10, θέλει ακόμη περισσότερα γκολ να μεγαλώσει τη διαφορά. Να και ο Κομίνγκες, ο Περουβιανός που ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ που θα πάει σε 2 εβδομάδες στη Σλοβακία για τον αγώνα ρεβάνς. Ο Λιβάρες έχει δοθεί φάουλ στην προσπάθεια του Νάκμπε να σταματήσει τον Λούκοβι. Λούκοβι που είναι στο έδαφος. Σε αυτή τη φάση έγινε το φάουλ από τον Νάκμπε. Φάουλ για την Σπάρτα, είναι ο Λούχοβι κοντά στην μπάλα. Είναι και ο Κράμπαλ, ο κεντρικός αμυντικός. Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 4-3 σε ένα μεγάλο παιχνίδι που έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε ζωντανά από την ελληνική τηλεόραση 3. Στο φάουλ ο Κράμπαλ, όχι, ήταν τελικά η εκτέλεση από τον Τίτελ, αλλά αυτό δεν ανησύχησε αυτό το ΠΑΟΚ, τον Νίκο Μικόπουλο. Άλλη μια φορά από τον Ντούσαν Τίτελ το φάουλ. Η απόσταση ήταν πολύ μακρινή για να δημιουργήσει προβλήματα αυτή η εκτέλεση στον Μιχόπουλο. Ο Ζαγοράκης, τώρα ο Φραντζέσκος. Νάκμπε. Μαραγκός. Είναι το γύρισμα που ελύσει. Δεν μπόρεσε. Λούχοβι. Τώρα Μπούτλα διώχνει το πλάγιο για τη Σπάρτα.
Λούκοβι. Κέρδισαν αλλά με φάουλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Φάουλ που κατελόγησε ο Αυστριακός διαιτητής. Ζαγκουράκης έκανε φάουλ. Στις εξέδρες ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει ξεσηκωθεί. Μετά το τέταρτο γκολ. Ο Βελής προσπαθεί εκεί με τον Μπάλης. Ο Τίμκο στη φάση και είναι out. Όπως με πληροφόρησε ο Νίκος Καραγιώργης, έχει δοθεί εντολή από τον Αναστασιάδη στον Ντομίνγκες να περάσει στο παιχνίδι. Αυτός είναι ο Τίμκο, ο Σλοβάκος επιθετικός, ο οποίος είχε σκοράρει εδώ στην Τούμπα σε ένα φιλικό παιχνίδι που έγινε σε ανύποπτο χρόνο, θα λέγαμε, στις αρχές του έτους. Ένα φιλικό παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ τότε είχε παίξει με την Σπάρτακ και είχε αναδειχθεί ισόπαλος 1-1. Ο Ντομίνγκες που δέχεται τις οδηγίες του Αναστασιάδη. Θα είναι η τρίτη αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Περουβιανός που είχε πάει πολύ καλά στο Copa America που έγινε πρόσφατα. Ο Μίγκες ένας από τους δύο Περουβιανούς που εντάχθηκαν φέτος στη δύναμη του ΠΑΟΚ. Ο άλλος είναι ο Λουβάρες που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο. Ο τίτελ για τον Κάρχαν. Κράμπαλ. Κεφαλιά του Ολιβάρες. Έχει γίνει φάουλ από τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Αναστασιάδης πάντα φραστικός στις κινήσεις του και στις οδηγίες προς παίκτες. Στο φάουλ του Νάκμπε εδώ. Και θα γίνει η αλλαγή με την διακοπή του αγώνα. Θα βγει ο Ραμπούτλα, ο Νοτιοαφρικανός. Θα μπει ο Ντομίνγκες και ασφαλώς θα έχουμε αλλαγή με την μετατόπιση του Ζαγκουράκη στο κέντρο της άμυνας και από δεξιά τώρα θα βγει να καλύψει μάλλον ο Τουρσουνίδης, για να δούμε. Ντομίνγκες είναι φουνταριστός, είναι επιθετικός, θα παίξει μαζί με τον Ζουμπούλη. Γίνεται φάουλ τώρα από τον Τίτελ, ενώ είναι στο έδαφος και ο Ζαγκουράκης. Φάουλ έγινε στον Ντομίνγκες. Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη να μας πει κάτι από τον βρίσκεται δίπλα στον αγωνιστικό χώρο. Νίκο. Ναι, ο προπονητής της Σπάρτακ Ντούσαν Γκάλης θα προγραμματοποιήσει και αυτό σε λίγο την πρώτη του αλλαγή, περνώντας το παιχνίδι τον Γιάρος Λαβμάτσακ με το νούμερο 9. Σε λίγο λοιπόν πρώτη αλλαγή και για την Σπάρτακ. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει τρεις αλλαγές, τις δύο στο πρώτο ημίχρονο, όταν στο ξεκίνημα τίποτε δεν πήγαινε καλά. Ολιβάρες. Μαραγκός. Τώρα είναι ο Κολοπούρδας που πήγε δεξιά, Μαραγκός και ο πίσω μαζί με τον Ζαγκουράκη. Διαφοροποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό η διάταξη του ΠΑΟΚ με την αλλαγή και την είσοδο του Ντομίνγκες αντί του Ραμπούτλα. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Ζαγκουράκης. Κολοπούρδας. Φραντζέσκος. Νάκμπε τώρα επιτίθεται από δεξιά, στο κέντρο είναι ο Φραντζέσκος. Ο Μίγκες και ο Ζουμπούλης είναι μπροστά. Φωνάζει ο Σλοβάκος ο προπονητής, ασφαλώς και δεν είναι ικανοποιημένος. Οι λανθασμένες πάσες διαδέχονται η μία την άλλη. Ο Γκάλης που θα κάνει τώρα την πρώτη αλλαγή, μπαίνει ο Γιάροσλαβ Μάτσακ και θα βγει ο Τίμκο. Αλλαγή στην επίθεση. Τίμκο δεν βιάζεται και αυτός είναι ο Γιάροσλαβ Μάτσακ με το 9 που θα μπει στο παιχνίδι. Είναι το 61ο λεπτό του αγώνα. Βελής. Είναι κόρνερ από την κόντρα που είχε ο Μάτσακ με τον Βελή. Ντομίνγκες αφήνει η εκτέλεση από ποιον άλλον. Τον Κώστα Φραντζέσκο. Βλέπετε τη συντριπτική υπεροχή του ΠΑΟΚ στα κόρνερ. 11 εναντίον 1. Εκτέλεσε ο Φραντζέσκο. Η κεφαλιά. Πολύ καλή μπάλα στο δοκάρι. Ο Βελής στην κεφαλιά. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να προηγηθεί 5-3. 62ο λεπτό. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πετύχει το 5ο γκολ. Επιμένει ο ΠΑΟΚ με τον Τουρσουνίδη. Φάουλ εκεί από τον
ο Χόρκη, αλλά ο επόπτης, ο βοηθός διαιτή και ο διαιτής δείχνουν out. Έγινε φάουλ εκεί στον Τούσφινγκ. Να δούμε το δοκάρι που είχε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο, εδώ σε αυτή τη φάση. Κεφαλιά του Βελή, μπάλα στο κάθετο δοκάρι, στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Γιάκουμπε. Μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Φάουλ το έκανε τώρα ο Κολοπούργας στον Λούχοβι. Κάρχαν. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με το Βελί. Κακό κόντρολ. Μπάλης. Μάτσακ. Κέρδισε πολύ καθαρά ο Ζαγοράκης, Φραντζέσκος. Ο Ζουκούλης με τον Κάρχαν, μπάλα πέρασε και από τις δύο. Άφησε ο αυστριακός διαιτής. Λάιτνερ. Τίτελ. Μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τον Λάιτνερ, γιατί βρίσκεται στο έδαφος. Έχει χτυπήσει ο Κάρχα στην προηγούμενη διεκδίκηση με τον Ζουμπούλη. Με το 5 είναι ο Κράμπαλ, κεντρικός αμυντικός Σπάρτακ. Τώρα το fair play απαιτεί να δοθεί η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ στους αντιπάλους. Είδατε τη φάση. Ο Κάρχα σηκώθηκε και πράγματι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Βελής για την ακρίβεια, τέλεσε το out. Και έστειλε την μπάλα στον Λάιτνερ. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για την Σπάρτα. Τίτελ πίσω στον τερματοφύλακα. Ο Γιάκουμπε, ο Τίτελ. Κάποιος του ΠΑΟΚ πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Κολομπούρδας. Ο Λιβάρες προσπαθεί να κερδίσει. Νάκμπε. Ζαγοράκης. Βελής. Ο Βελής πήγε τώρα από την δεξιά πλευρά, ήρθε από την αριστερή ο Τουρσουνίδης. Γίνεται ένα γύρισμα, βρίσκεται και πάλι ένας παίκτης της Σπάρταξ στο έδαφος. Είναι ο Μάτσακ. Το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Εδώ όμως θα έχουμε νέα διακοπή. Μάτσακ στο έδαφος. Βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό της συνάντησης. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 4-3 σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που εξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας. Οι Σλοβάκοι της Σπάρτακ βρέθηκαν να προηγούνται 3-0 στο 25ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ όμως έφτασε στην μεγάλη ανατροπή. Πέτυχε 4 γκολ. Και προηγείται τώρα 4-3. Μια νέα αλλαγή για την Σπάρτακ. Οδηγίες από τον Γκάλης, τον Ρόμπερτ Φορμάνκο. Δεν ξέρουμε αν είναι ο Μάτσακ αυτός που δεν θα μπορέσει να συνεχίσει, αν δηλαδή θα γίνει αλλαγή στην αλλαγή. Ο Κάρχαν στο πλάγιο. Μπάλα πηγαίνει στον Ολιβάρες. Ο Κομίνγκες θέλει να κάνει το 1-2 με τον Νάκμπε, δεν τα κατάφερε. Φραντζέσκο, ο Νάκμπε. Μακρινό σουτ, ψηλά η μπάλα. Η υπεροχή του ΠΑΟΚ είναι αισθητή, η πίεση έντονη. Και γίνεται τώρα η αλλαγή, όντως βγήκε ο Μάτσακ και πέρασε ο Φορμάνκο στη θέση. 66ο λεπτό του παιχνιδιού. Αυτός είναι ο Ρόμπερτ Φορμάνκο. Προσπάθεια από τον Χόρκη. Παλιά όμως είναι αδυνατή. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τουλάχιστον ένα ακόμη γκολ για να πάει τη διαφορά στα 2.
ο Μάτσακ που δεν μπόρεσε να αγωνιστεί παρά μόνο ελάχιστα λεπτά στον αγώνα της Τούμπας. Λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει άλλο ένα γκολ ώστε να πάει στη Σλοβακία για τη ρεβάνς με το κατάλληλο ψυχολογικό προβάδισμα και αγωνιστικό. Τώρα είναι ο Λάιτνερ. Προσπαθεί ο Χρυσονίδης και ο Βελής εκεί. Έχει γίνει το φάουλ. Στην εκτέλεση ο Γιώργος Χρυσονίδης. Νάκμπε. Κολομπούρδας. Χρυσονίδης. Έχουν σχηματίσει δύο ζώνες οι Σλοβάκοι, μοναδικός προθυμένος ο Λούχοβι, όλοι οι άλλοι πίσω. Σε μια προσπάθειά τους να αποφύγουν κι άλλο γκολ. Φορμάνκο έδωσε για τον Λάιτνερ. Πλάγιο δείχνει ο βοηθός διαιτή υπέρ της Σπάρτακ. Ο Κάρχαν εκτέλεσε. Τίτελ. Φορμάγκο δεν μπορεί να αποφύγει τον Νάγκμπε. Παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν και πάλι κατοχή μπάλας. Νάγκμπε. Ολιβάρες. Φρατζέσκος. Χρυσονίδης. Φρατζέσκος. Ο Ζουμπούλης δεν μπορούσε να περάσει για τον Κομίνγκες, αλλά είναι ο Φρατζέσκος. Στρώνει την μπάλα. Μπάλα στα σώματα. Ο Φρατζέσκος ζητά πέναλτι από το διαιτητή. Θα δούμε τη φάση. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι ακόμη στην επίθεση. Επιμένει. Τώρα έχουμε φάουλ που δίνει ο βοηθός διαιτητή. Και νεύρα εκεί. Όχι. Ο διαιτητής πηγαίνει και δείχνει αμέσως κόκκινη κάρτα στον Μαραγκό. Αψυχολόγητη ενέργεια από έναν έμπειρο παίκτη σαν τον Σπύρο Μαραγκό. Μένει ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες. Ο Μαραγκός που αντέδρασε, είχε γίνει φάουλ, το έδωσε ο βοηθός διαιτητή. Να δούμε τι ακριβώς έγινε στην τελευταία φάση. Εδώ πιέζει ο Φορμάγκο, είναι ο παίκτης που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι και όντως είναι αντιαθλητική η κίνησή του αυτή. Εδώ εκνευρίζεται ο Μαραγκός και χωρίς λόγο χτυπά τον αντίπαλο με αποτέλεσμα ο Αυστριακός να του δείξει αμέσως κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ μένει με 10 παίκτες στο 61ο λεπτό. Και αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία, θα λέγαμε. Να ο Μαραγκός πέτυχε 2 γκολ, έκανε μεγάλη εμφάνιση, αλλά φεύγει πρόωρα από το παιχνίδι. Πάω και κερδίσει το φάουλ. Ο Αναστασιάδης δίνει πάντα οδηγίες. Συνέχεια στο παιχνίδι. Φάουλ από πλάγια, με φάλτσο αλλά πέρασε μπάλα, έφυγε για όλα. Φραντζέσκος αυτή τη φορά εκτέλεσε δίνοντας ύψος την μπάλα. Να ο Μαραγκός σκόρερ, 2 τερμάτων του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσε σε 3-2 και ισοφάρισε 3-3 με την εκπνοή του πρώτου ημίχρονου. Τώρα οι δύο ομάδες με 10 παίκτες. Ο Νάγκμπε διώχνει κεφαλιά από τον Κομίνγκες. Σφύριγμα από τον Αυστριακό. Το φάουλ το χρεώνεται ο Κολομπούρδας. Η προβολή του Κολομπούρδας, σωστή είναι η απόφαση του Αυστριακού διαιτητή, έγινε φάουλ. Μαραγκός που πρέπει να φύγει από το γήπεδο και αυτό του λέει ο αναπληρωματικός αυστριακός διαιτητής, ο τέταρτος διαιτητής. Η Σπάρτακ στην επίθεση, αλλά ήταν άσχημη παλιά από τον Φορμάνκο. Ο ΠΑΟΚ με τον Άκτο. Φραντζέσκος. Φάουλ από τον Λούκοβι.
Γκάλης στον πάγκο, ο προπονητής της Σπάρτακ. Εδώ η τελευταία φάση με το φάουλ πάνω στο Φραντζέσκο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Νάγκμπε, Ζαγοράκης, Κολομπούρδας. Κολομπούρδας κάνει μια κούρσα, περνάει. Έκανε και την προβολή. Ο διαιτητής δείχνει out. Δυσάρεστη η τελευταία εξέλιξη για τον ΠΑΟΚ, η αποβολή του Μαραγκού. Να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτό το τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 4-3 από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τον γκολ. Το τέταρτο γκολ που πέτυχε ο Κώστας Φραντζέσκος. Τώρα κερδίζει καθαρά ο Νάγκμπε. Ολιβάρες, Τουρσουνίδης. Ο Νάγκμπε για τον Φραντζέσκο. Φραντζέσκος στόχισε το σουτ. Θα μπορούσε να φέρει σε ευνοϊκή θέση, να βγάλει σε ευνοϊκή θέση τον Κομίνγκες, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει πάρει και τις ανάλογες προσπάθειες, ανάλογες παλιές. Δείτε εδώ, ο Κομίνγκες ήταν μέσα στη περιοχή. Το πλάγιο για την Σπάρτακ. Σε λίγο θα κλείσουμε μισή ώρα στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 4-3. Ζωντανή μετάδοση. Αγώνας για το κύπελο UEFA. Ένα παιχνίδι που έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν και οι συμπατριώτες μας πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Με το δορυφορικό πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και είναι αυτό μια προσφορά της ΕΤΡΙΑ. Στους πολλούς φίλους που έχει ο ΠΑΟΚ. Και μακριά από την Ελλάδα, στους πατριώτες μας που ζουν στο εξωτερικό. Φραντζέσκος. Ζαγοράκης. Ο Νάγκμπε για τον Τουρσουνίδη. Τουρσουνίδης που βοήθησε σημαντικά με την είσοδό του στο παιχνίδι, όταν ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση και έκανε 3-0. Το γύρισμα από τον Ολιβάρες, η μπάλα πήρε φάλτσο και φιάου. Πέρσι ο Ολιβάρες γυρίζει στην άμυνα. Έχει αγωνιστεί στην Ισπανική Τενερίφη και σε άλλες ομάδες της Ευρώπης. Πριν έρθει στον ΠΑΟΚ έπαιζε στο Μεξικό. Με υπερένταση ο Ολιβάρες και αυτό ακριβώς ίσως του στοιχήσει. Έναν τραυματισμό κατάφερε, έσωσε την μπάλα, αλλά βλέπουμε τώρα να υποφέρει. Ο Ολιβάρες είναι πεσμένος στο έδαφος και πρέπει ο Βελής να πετάξει την μπάλα έξω. Αυτό γίνεται. Διακοπή στο παιχνίδι, 70 λεπτό. Ο Ολιβάρες με υπερένταση έδιωξε την μπάλα. Και τώρα πρέπει να μεταφερθεί εκτός αγωνιστικού χώρου. Δείτε εδώ τη φάση, σε αυτό το σημείο ακριβώς, βλέπετε και την αντίδραση του Περουβιανού που είναι στο έδαφος. Σώθηκε η παλιά, αλλά μπορεί να χαθεί ένα πολύτιμο στέλεχος για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Ντούσαν Γκάλης στις οθόνες σας. Είχε ενδιαφερθεί κάποτε γι' αυτόν ο Άρης, όταν αναζητούσε προπονητή. Έμεινε με 9 παίκτες καθώς ο Ολιβάρες δέχεται εκτός αγωνιστικού χώρου τις πρώτες βοήθειες. Ο Αναστασιάδης είναι ανήσυχος, δικαιολογημένα μετά την αποβολή του Μαραγκού και τον τραυματισμό του Ολιβάρες. Βλέπετε, συμπληρώθηκαν τα 75 λεπτά. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 4-3. Σε ένα παιχνίδι που είχε 6 γκολ στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τουρσουνίδης, ο διαιτητής που αφήνει. Εδώ ο Αυστριακός δεν είδε παράβαση. Ο Ολιβάρες θα ξαναμπεί. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει με 10. Λούχοβι. Κομίνγκες. Φραντζέσκος.
Βελής. Ζουμπούλης. Και ο Σουνίδης δεν μπορούσε να αξιοποιήσει αυτή την άσχημη πάσα. Ο Κάρχαν, προβολή από τον Σουνίδη. Και το παιχνίδι συνεχίζεται αμέσως, αφού ο Σλοβάκος τερματοφύλακας ο Γιάκουμπετ είχε στη διάθεσή του μια άλλη μπάλα. Η Σπάρτακ με τον αρχηγό της, τον Μπάλης. Κράμπαλ. Offside ο Λούχοβι. Μετά από ώρα η Σπάρτακ αποφασίζει να βγει κάπως μπροστά. Και σε αυτό έχει παίξει σημαντικό ρόλο η αποβολή του Μαραγκού που έφερε τις δύο ομάδες με τον ίδιο αριθμό παιχτών, 10. Θυμίζουμε ότι από το μέσο του πρώτου μηχρόνου η Σπάρτακ συνέχισε χωρίς τον Ουιλάκη που αποβλήθηκε στη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ και μείωσε τότε σε 3-1. Τώρα είναι ξεχασμένος ο Λούκοβι, προσπαθεί ο Ζαγοράκης και καταφέρνει να πάρει την μπάλα μέσα από τα πόδια του Σλοβάκου. Ο Ζαγοράκης έδωσε για το Βελί. Διεκδικεί την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Φραντσέσκος, Ζαγοράκης, Βελής. Δεν σιγουρεύουν τις πάσες, είπε και ο ΠΑΟΚ. Ο Κάρχαν βγήκε, έκανε και αυτός το λάθος. Φραντσέσκος. Νάγκβε, η μπάλα χτύπησε στον Γκάλης. Κράμπαλ. Κέρδισε ο Κολομπούρδας. Ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ο Κολομπούρδας περνάει για τον Ζουμπούλη. Offside, δείχνει ο βοηθός διαιτή. Ο Epstein, ο Αυστριακός που ελέγχει τώρα την περιοχή της Σπάρτακ. Μπάλης. Κέρδισε ο Νάκμπε. Ζουμπούλης. Φραντζέσκος. Έξυπνη παλιά του Φραντζέσκου για τον Τουρσουνίδη. Αυτός μέσα στην περιοχή. Αλλά πρόλαβε ο Χράμπαλ. Ήταν πολύ ευφυής η κίνηση του Φραντζέσκου να περάσει την μπάλα συρτά στον Τουρσουνίδη. Η φάση όμως δεν είχε συνέχεια. Παίκτες της Σπάρτακ τώρα. Μπάλης. Κέρδισε ο Νάκμπε. Ο Ζαγοράκης για τον Νάκμπε. Φραντζέσκος. Ολιβάρες. Κομίνγκες. Πολύ μακριά από την περιοχή του τερματοφύλακα της Σπάρτακ, του Γιάκουμπε. Κολομπούρδας. ΠΑΟΚ έχει κλείσει την Σπάρτακ αλλά δεν μπορεί να βρει τους διαδρόμους για να φτάσει στο πέμπτο γκολ. Νάκμπε και πάλι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μακρινό σου του Ολιβάρες και είναι γκολ. Ένα έξοχο γκολ από τον Πέρση Ολιβάρες. Είναι εκπληκτικό. Είναι το πιο όμορφο γκολ του αγώνα. Το πιο ωραίο γκολ από τα 8. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 5-3. Ο Πέρση Ολιβάρες ευνηδίασε τους πάντες εδώ στο γήπεδο της Τούμπας και τον τερματοφύλακα Γιάκουμπε. Ήταν ένα άπιαστο σούτ από τον Περουβιανό. Ο Ολιβάρες πανηγυρίζει στον πάγκο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 5-3. Πέτυχε αυτό που ήθελε, το 5ο γκολ. Το 3-0 εις βάρος του έχει γίνει 5-3. Δείτε εδώ από πόσο μακριά η μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά πέρασε την γραμμή. Χτύπησε μέσα από την νοητή γραμμή για να γίνει το 5-3. Και οι πανηγυρισμοί στην Τούμπα και πάλι μετά το 5ο γκολ από την ελληνική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 5-3 ενώ στο 25ο λεπτό έχανε με 3-0. 80 λεπτά παιχνιδιού. Έξοχο γκολ από τον Πέρση Ολιβάρες. Ολιβάρες που αφήνει τώρα για τον Τουρσουνίδη. Εδώ τα γκολ η σειρά. 8 γκολ σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο
Κολοπούρδας. Τουρσιουνίδης. Κολοπούρδας φεύγει από δεξιά ταχύτατα. Το σούτ από τον Βελή. Λόκαρε ο Γιάκουμπερ. Ένα τελείριο στις εξέδρες και εδώ μπροστά μας, στον χώρο των επισήμων. Σπάρτα που βρέθηκε να προηγείται 3-0. Τώρα προσπαθεί να παγώσει το παιχνίδι για αυτά τα τελευταία λεπτά. Ρεβάνς στις 26 Αυγούστου. Στη Σλοβακία, στην πόλη Τρνάβα, όπου έχει έδρα Σπάρτα. Τώρα είναι ο Λούχοβι, χρειάζεται προσοχή εκεί. Γίνεται η προσπάθεια, το σούτ από τον Λούχοβι, out. Παροξυσμός στις εξέδρες, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία. Εδώ η προσπάθεια του Λούχοβι, μια ευκαιρία για την Σπάρτακ μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα στο παιχνίδι. Γίνεται φάουλ, ο Αυστριακός διαιτητής το καταλογίζει. Αναταραχή όπως βλέπετε και διάφορα σχόλια στον πάγκο της Σπάρτακ. Ζουμπούλης. Δεν πέρασε η παλιά για τον Κομίνγκες. Φορμάνκο προσπαθεί αλλά είναι μόνος εκεί, πολύ μόνος. Βελής. Κοιτάξτε τι γίνεται στις εξέδρες του σταδίου της Τούμπας. Το έχει γεμίσει από 35.000 φιλάθλους του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ επιστρέφει εντυπωσιακά στα ευρωπαϊκά σαλόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως το κύπελλο UEFA. Ο Βελής που γυρίζει και είναι κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Τώρα η τελευταία φάση, 12 τα κόρνερ του ΠΑΟΚ, μόνο ένα αυτό που κέρδισε η Σπάρτακ στη διάρκεια του πρώτου μηχρόνου, στα πρώτα λεπτά. Κεφαλιά του Κολομπούρδα. Με διεξο Λάιτνερ. Ο Παύλους, όπως οι Σλοβάκοι, δεν έχουν καμία τύχη σε αυτό το διάστημα του δευτέρου μηχρόνου. Ο Βελής που κάνει τη σέντρα. Και είναι ο Γιάκουμπε που μπλόκαρε την μπάλα. Λούχοβι. Πάλι για τον Λούχοβι, τώρα είναι και ο Μπάλης εκεί. Χρειάζεται προσοχή, το επισημάναμε αυτό και πριν. Ο Λούχοβι στο σούτ, η μπάλα στα χέρια του Νικόπουλου. Έχουν περάσει μπροστά, παίκτες του ΠΑΟΚ. Χωρίς να έχουν και πολλές επιλογές, ήθελα το πέμπτο γκολ. Τώρα ο Φρατζέσκος, έχουν ανοίξει οι άμυνες των δύο ομάδων. Για να δούμε, ο Φρατζέσκος θέλει να περάσει, αλλά δίνει τελικά για τον Ζουμπούλη. Του Σουνίδης. Το μαρκάρισμα στο Φρατζέσκο αφήνει ο Αυστριακός. Ο Κάρχαλ. Πίσω η μπάλα. Λάιτνερ. Χόρκι. Βάλης. Κράμπαλ. Ο Νάκβε. Μια κόντρα. Ο Τίτελ πιο πίσω. Κάρχαν. Παραλίγο το λάθος. Ο Κράμπαλ για τον Λούχοβι, βαθιά παλιά, αλλά είναι εκεί ο Μιχόπουλος που θα μαζέψει την μπάλα. Σε λίγο τρίτη αλλαγή από την Σπάρτακ, 5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 5-3. Αυτός είναι ο Παύλικ με το νούμερο 14 στη φανέλα που θα μπει στο παιχνίδι. Και εδώ ο Άγγελος Αναστασιάδης που κοιτάζει το ρολόι του. Τα λίγα λεπτά που απομένουν για τη λήξη της αγωνιώδους συγκλονιστικής πολύ μεγάλης αναμέτρησης που σας προσφέρει ζωντανά η E3 από το γήπεδο της Τούμπας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κολομπούρδας. Ζαγοράκης. Το Ζαγοράκι, η παλιά για τον Φρατζέσκο είναι δυνατή. Μουσική 5-3 μπροστά ο ΠΑΟΚ, αν κρατήσει αυτό το σκορ
Τότε στη ρεβάνς θα πάρει το εισιτήριο της πρόκρισης ακόμη και αν χάσει με 1-0. Ασφαλώς με ισοπαλία. Και πολύ περισσότερο θα προκριθεί αν κερδίσει για δεύτερη φορά τη Σπάρτακ μέσα στην έδρα της. Αλλά ακόμη και με ήττα 1-0 ο ΠΑΟΚ θα προκριθεί εφόσον, επαναλαμβάνουμε, διατηρηθεί αυτό το 5-3 που ισχύει για την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Λούχοβι. Ο Ολιβάρες σταματάει την μπάλα. Άψογη τεχνική από τον Περουβιανό που πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ, το 5ο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Φραντζέσκος. Εδώ ο Ολιβάρες. Τουρσουνίδης. Ζαγοράκης για τον Βελή. Ο Βελής καταφέρνει και περνάει. Κάνει ένα γύρισμα, η μπάλα δεν φτάνει στον Κομίνγκες. Ο Κάρχαν. Ξανθομάλης ο αμυντικός που βγαίνει. Βγαίνει μπροστά. Αλλά κάπου στο χώρο του κέντρου σταματάει τώρα για να κερδίσει χρόνο. Τίτελ. Μπάλης. Κράμπαλ. Παύλους, υπάρχει φάουλ, καταλογίζεται από τον διαιτή στην προσπάθεια από τον Άκμπε. Και με την ευκαιρία αυτή θα γίνει την τρίτη αλλαγή για τη Σπάρτακ στο παιχνίδι. Ο Παύλικ θα βγει ο Κόρκι. Ενώ εσείς βλέπετε και πάλι το φάουλ από τον Άκμπε πάνω στον Σλοβάκο. Αυτός είναι ο Κόρκι που θα βγει λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Παύλικ στον αγωνιστικό χώρο. Σας μεταφέρω με τον Παλμό από τις εξέδρες της Τούμπας αυτή την περιστροφική κίνηση της τηλεοπτικής κάμερας. 88 λεπτά παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ προηγείται 5-3 στο παιχνίδι με τη Σπάρτακ. Το γύρισμα από τον Λούχοβι, ο Τουρσουνίδης, με αντίπαλο τον Λάιτνερ. Σουνίδη στον Μιχόπουλο, αυτός με τα πόδια. Γίνεται η προσπάθεια από τον Τρισουνίδη και η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Βελής. Βελής θέλει να περάσει, όμως κέρδισε την μπάλα. Ο Κάρχαν. Μπάλης. Παύλη. Προσοχή εκεί. Η μπάλα πηγαίνει στον Μπάλης. Ο Λούχοβι που ήταν αφύλακτος. Επικίνδυνη η προσπάθεια και είναι σωτήρια η απόκριση του Μιχόπουλου. Ο Μιχόπουλος διατηρεί το 5-3 και τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της πρόκρισης. Εκτελείται γρήγορα το κόρνερ. Ο Μπάλης χρειάζεται μια ανασυγκρότηση της άμυνας του ΠΑΟΚ σε αυτό το τελευταίο διάστημα. Φραντζέσκος. Για τον Κομίνγκες, για να δούμε, ο Περουβιανός κάνει το σουτ. Δεν ανησυχεί ο Γιάκουμπε. Είδατε εσείς πόσο ο Μιχόπουλος έσωσε την αιστεία του σε μια από τις μεγάλες ευκαιρίες της Σπάρτακ και από τις ελάχιστες στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Τα 90 λεπτά συμπληρώνονται σε λίγα δευτερόλεπτα. ΠΑΟΚ προηγείται 5-3, ο Παύλικ για την Σπάρτακ. Προσπαθεί. Αφήνει ο Αυστριακός, η μπάλα πηγαίνει στον Ζαγοράκη από την προσπάθεια του Νάκμπε τώρα. Φραντζέσκος ελευθέρωσε το παιχνίδι στον Τουρσουνίδη. Κομίνγκες. Φραντζέσκος. Αφελής στον Νάκμπε. Στις καθυστερήσεις του αγώνα πλέον. Ο Νάκμπε πίσω. Ένδειξε ότι και οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι ικανοποιημένοι και πώς να μην είναι άλλωστε από την εξέλιξη που είχε το παιχνίδι. Το 0-3 έγινε 5-3 και ο ΠΑΟΚ στις 26 Αυγούστου θα δώσει πλέον τη μάχη στη Σλοβακία για να περάσει στην επόμενη φάση του κυπέλλου UEFA. Κομίνγκες. Ο Κράμπαλ
κέρδισε την μπάλα. Φραντζέσκος. Ο Αναστασιάδης πάντα όρθιος μέχρι να ακουστεί το σφύριγμα της λήξης από τον Αυστριακό διοικητή. Ολιβάρες. Ζουμπούλης. Ζουμπούλης γίνεται απλητικός αλλά προλαβαίνει ο Χράμπαλ. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Ο Αναστασιάδης θέλει να κρατήσει και κάποιους παίκτες στην άμυνα και καλά κάνει. 92 λεπτά αγώνα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Σπάρτακ 5-3. Ίσως έχουμε και την τελευταία φάση του αγώνα με την εκτέλεση φάουλ από τον Φραντζέσκο. Κεφαλιά του Λάιτνερ. Προσπαθεί ο Παύλους προβολή του Φραντζέσκου και εδώ είναι ο Στούχλικ, ο Αυστριακός διαιτητής. Στο πλάγιο Μπάλης. Παύλικ και το τέλος. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στα κύπελα Ευρώπης με μια επιβλητική νίκη 5-3 επί της Σπάρτα Τρνάβα, της ομάδας από την Σλοβακία, και είναι μια μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ με τον τρόπο από τον οποίο σημειώθηκε. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει με 27ο λεπτό. Βλέπετε Ουιλάκη, Λούχοβι Ουιλάκη, το 0-3 για τη Σπάρτακ και μετά η μεγάλη απάντηση του ΠΑΟΚ. Ο Ζαγοράκης με πέναλτι μείωσε σε 3-1. Ο Μαραγκός με 2 γκολ ισοφάρισε 3-3 πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε η σειρά του Κώστα Φραντζέσκου και του Πέρση Ολιβάρες με 2 γκολ να κάνουν το σκορ 5-3. Το παιχνίδι στην Τούμπα έχει τελειώσει, ήταν ένα πολύ μεγάλο 90 λεπτό. Οι ομάδες αποχωρούν χειροκροτήματα από τις εξέδρες. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στις 26 Αυγούστου στη Σλοβακία, αλλά πριν κλείσουμε να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Νίκο, ακούμε. Τελικά δεν θέλεις ο Χρήστος Βέλης να μιλήσει, Γιώργο? Αποχωρούν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ κάτω από τις επιθυμίες των φιλάθλων του κεφάλου. Λέγαμε για τη ρεβάνς της 26 Αυγούστου, ενώ εσείς τώρα θα δείτε το γκολ από τον Ολιβάρες που έκανε το σκορ 5-3, ένα γκολ από 35 μέτρα. Ένα γκολ που είναι από τα ομορφότερα που έχουν, ωραιότερα που έχουν σημειωθεί εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν η συνέχεια των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Σπάρτακ για το κύπελο UEFA. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τη συνάντηση του κυπέλου UEFA που έγινε στο γήπεδο της Τούμπας. Καλή σας νύχτα.